Περιμένουμε και το τάπλετ. Καλωσορίζουμε όλους τους απεργούς συναδέλφους στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μια απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει να κάνει με την ουσία αλλά και με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται τον τελευταίο καιρό από την Κεραμαίος, από την Υπουργό Παιδείας. Μια πολιτική η οποία στρέφεται ευθέως εναντίον της ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία στρέφεται εναντίον του εκπαιδευτικού και του έργου, του ποιοτικού έργου το οποίο πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες. Μια πολιτική η οποία κάνει το σχολείο αποκρουστικό για τους εκπαιδευτικούς και πιστεύουμε για το σύνολο των παραγόντων που συγκροτούν την εκπαιδευτική μονάδα. Αυτή η πολιτική τον τελευταίο καιρό παίρνει διάφορες εκφράσεις και εκφάνσεις. Έχει να κάνει με τη μεγάλη σύγκρουση που γίνεται για την απεργία παύλα αποχή από την αυτοαξιολόγηση του σχολικού έργου. Αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετέχουν στην απεργία αποχή πάνω από το 95% των σχολείων, των συναδέλφων της Αργολίδας και πάνω από το 55% των συναδέλφων όλης της χώρας, είναι μια διαδικασία στην οποία ταρακούνησε, φόβησε, τρομοκράτησε την ίδια τον Υπουργό και γι' αυτό έβαλε τα άλλα μέσα τα οποία διαθέτει, τα μέσα τα οποία γνωρίζει πολύ καλά. Χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό, τον εκφοβισμό, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, προκειμένου να κάμψει το ηθικό των συναδέλφων, να κάμψει το ηθικό των εκπαιδευτικών, για να περάσει με τρόπο βίαιο και απόλυτο την πολιτική της. Θα μπορούσε κάλλιστα την πολιτική αυτή μέσα από μια διαδικασία διαλόγου με τις ομοσπονδίες και με τα διοικητικά συμβούλια, μέσα σε ένα τραπέζι δημοκρατικού διαλόγου, να είχαμε συναντηθεί, να είχαμε καταθέσει τις απόψεις μας και να μπορούσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάζαμε κάτι πιο θετικό, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο καλό για τα παιδιά μας, γιατί ο στόχος όλων μας είναι να διαμορφώσουμε μια εκπαίδευση προς όφελος των παιδιών του ελληνικού λαού. Όμως αυτή η πρακτική του διαλόγου, της προσέγγισης και της συζήτησης είναι προφανώς ξένη στην νοοτροπία, στην ιδεολογία και στις απόψεις του Υπουργού. Γι' αυτό και μετέρχεται όλων των άλλων των μέσων και αυτή η σημερινή συμμετοχή στην απεργία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αργολίδας που ανήλθε στο 56,3%, δηλαδή 438 συνάδελφοι αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια απεργούν σε σύνολο 728, αυτή η πρωτοφανή συμμετοχή στην απεργία που ανάλογη της είχαμε το 2006 στη μεγάλη απεργία των 42 ημερών, αν θυμάστε, δείχνει πραγματικά από μόνη της η συμμετοχή, δίνει και την απάντηση. Θέλουμε βέβαια να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, διότι συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της σημερινής απεργίας. Βοήθησε πραγματικά με τη στάση της, με τον αυταρχισμό της, με την συνεχή προσφυγή στα δικαστήρια, βοήθησε και εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος και το διακύβευμα το οποίο υπάρχει, να αναγκαστούν να αγανακτήσουν και να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Είναι άλλο ένα επίτευγμα για την οποία την ευχαριστούμε. Πέρα όμως από αυτά, συνάδελφοι, αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι τραγικό. Το Δημοκρατικό Σχολείο της Παιδαγωγικής Ελευθερίας και Δημοκρατίας, όπως αυτό κατοχυρώθηκε από τον νόμο 1566 του 1985, τον Ιούλιο του 2021 καταργήθηκε. Και καταργήθηκε με τον νόμο τον οποίο πέρασε για την εκπαίδευση, με τον νόμο 4823, όπου πραγματικά όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων, που ήταν το μέσον, που είναι πραγματικά το κύτταρο της δημοκρατίας, που είναι η συλλογική έκφραση των συναδέλφων, αποψηλώθηκε από αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο μονοπρόσωπο όργανο του Διευθυντή του Σχολείου και έτσι πλέον το Δημοκρατικό Σχολείο της Συμμετοχής του Διαλόγου αντικαθιστάται με το Αυταρχικό Σχολείο. Βέβαια, δείγματα γραφής αυτής της αυταρχικότητας και της αλλεργίας απέναντι στο διάλογο, της αλλεργίας απέναντι στα συνδικάτα και στην έκφραση αντίθετης της γνώμης, από την πρώτη στιγμή την είχε εκφράσει. Ξεκίνησε πρώτα με την αποβολή των αιρετών από τα υπηρεσιακά συμβούλια και την επιλογή στελεχών.
Ακολούθησε μετά με την κατάργηση και για την πάυση για 2 χρόνια το όλων των εκλεγμένων ερετών της εκπαίδευσης την περσινή χρονιά. Δηλαδή βλέπουμε μια προσπάθεια να χτυπήσει κάθε τι συλλογικό, κάθε τι δημοκρατικό, κάθε τι το οποίο προάγει τη δημοκρατία. Γιατί δημοκρατικό σχολείο και δημοκρατικός πολίτης και δημοκρατικός μαθητής δεν νοείται σε ένα τέτοιο σχολείο. Το αυταρχικό σχολείο δεν μπορεί να βγάλει δημοκρατικούς πολίτες. Γιατί διαπαιδαγωγεί ακριβώς για το αντίθετο. Η καθημερινότητα όμως που βιώνουμε αυτή τη στιγμή έχει και άλλες εκφάνσεις. Αυτή τη στιγμή τόσο οι συνάδελφοι των νηπιαγωγείων είναι νηπιαγωγοί, όσο και οι συνάδελφοι των δημοτικών σχολείων, δάσκαλοι και ειδικότητες, υφίστανται μια γραφειοκρατική επίθεση και λέλαπα και μετατρέπεται σιγά σιγά το σχολείο σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό που θα κάνει στατιστικές αποτιμήσεις, που θα κάνει στατιστικές αποδελτιώσεις και δεν θα κάνει μάθημα. Δηλαδή, τόσο με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όσο και με τις άλλες γραφειοκρατικές ευθύνες εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών που βάζει η Υπουργός και το Υπουργείο και οι υπηρεσίες της, αφαιρούν κάθε ελεύθερο χρόνο από τον εκπαιδευτικό, όχι μόνο εντός της σχολικής πραγματικότητας, αλλά και στο σπίτι του. Τον κάνουν να δουλεύει μέχρι αργά το βράδυ για να κάνει αποτιμήσεις, τις οποίες θα τις στείλει σε κάποια πλατφόρμα. Και τελικά, αντί να γίνεται μάθημα, συμπληρώνουμε πλατφόρμες. Αυτή η πίεση η οποία ασκείται και τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά έχει φέρει τους συναδέλφους όλους σε αγανάκτηση. Βλέπουμε τους συναδέλφους στα σχολεία που συνομιλούν να συμπεριφέρονται λες και είναι Μάιος και όχι η αρχή του σχολικού έτους. Η κόπωση, η αγανάκτηση και το στρες το οποίο έχουν εξαιτίας αυτής της μεγάλης γραφειοκρατικής καταπώνησης που δεν έχει καμία ουσία είναι πιστεύουμε ένα σχέδιο που θέλει να κάνει αποκρουστικό το σχολείο πλέον στους εκπαιδευτικούς. Η μεγάλη συγκέντρωση που έχουμε εδώ σήμερα και τα ποστά απεργίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά είναι μια απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε από το Υπουργείο. Είναι μια απάντηση στο ζήτημα της αυτοαξιολόγησης. Είναι μια απάντηση στον όγκο εργασίας που στην ουσία θα μας απομακρύνει από το μάθημά μας. Είναι μια απάντηση στην ελευθερία των σωματείων και στη λειτουργία των σωματείων, δημοκρατική λειτουργία των σωματείων που πρέπει να έχουμε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα πρέπει και με άλλους τρόπους να συνεχιστεί. Να υπερασπίσουμε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας. Να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας και το δημόσιο σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ την προηγούμενη σχολική χρονιά, νομοθέτησε πρωτοφανείς απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας την τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία. Όταν συνειδητοποίησε ότι ο κλάδος δεν σκύβει το κεφάλι ούτε υπό την έολη απειλή των κυρώσεων, αποφάσισε να σύρει και πάλι την ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για να απαγορεύσει την απεργία. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις απανωτές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή στην αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση των εκπαιδευτικών και να τους επιτεθεί με άβρες, χημικά και βία. Ταυτόχρονα επιστράτευσε τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να κατασκοφαντήσει τους εκπαιδευτικούς. Ξεχνά το Υπουργείο ότι είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί που κράτησαν εδώ και χρόνια το δημόσιο σχολείο όρθιο απέναντι σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο την περίοδο της πανδημίας ενώ το ίδιο δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνεχίζει τον εκφοβισμό με τη νέα παράδεκτη εγκύκλιο κόψη η οποία αποκρύπτει τη συνολική απόφαση του δικαστηρίου και διακηρύσει ότι η συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι παράνομη. Η ομάδα γυναικών Αυπλίου, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, παρευρίσκεται και χαιρετίζει
τις σημερινές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα. Εργαζόμενες γυναίκες, φοιτήτριες, γυναίκες εκπαιδευτικοί, γυναίκες μανάδες, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας για την κατάργηση της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης. Τα σχολεία που θέλουμε πρέπει να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του σήμερα. Η αξιολόγηση δεν στοχεύει πουθενά αλλού παρά μόνο στην αποποίηση των κρατικών ευθυνών για πάγιες οικονομικές ελλείψεις, στη μετατροπή του εκπαιδευτικού σε μάνατζερ. Θέλουν να διαμορφώσουν σχολεία που θα λειτουργούν σαν επιχείρηση με γονείς που θα διανέμουν χορηγίες και δωρεές. Όμως η πολιτική που θέλει να μετατρέψει τα σχολεία σε επιχειρήσεις και τη μόρφωση σε εμπόρευμα έχει ήδη απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονιών όλου του λαού. Το χαστούκι της συμμετοχής του 95% των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή από τη διαδικασία κατηγοριοποίησης και υποβάθμισης των σχολείων, παρά τους εκβιασμούς και τις απειλές από το Υπουργείο Παιδείας, οδηγεί την κυβέρνηση στο μόνο δρόμο που της έχει απομείνει. Θέλουμε σχολείο πραγματικά ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν, που θα αναπτύξει το σύνολο των δυνατοτήτων κάθε μαθητή. Γιατί τα παιδιά μας μπορούν και πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές μιας καλύτερης κοινωνίας και σε αυτή την υπόθεση οφείλουμε όλοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.